Καλημέρα παιδιά. Σήμερα η εκδρομή έχει Καλαμπάκα, Μετέωρα. Ο ομιλητής θα είναι εδώ ο Μποσέ. Τι λέει, καλημέρα σε όλους. Πες να βαριέσαι. Δεν μιλάς καν, γελάς. Πες είμαι εδώ, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα, πείτε καλημέρα. Πες να έχετε ξυπνήσει όλοι, έτσι. Πού είμαστε, πού πάμε? Πάμε με τα ωραία, είναι έτοιμη η ομάδα. Τελικό πρέπει να είναι για να μας αγαπάει τόσο πολύ. Έλα να σε πιέσει κάμερα. Γεια. Αγόρι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Με σαγιονάρα θα ανεβήσει το Μετέωρα. Πάμε για μπάλα. Πού πας με σαγιονάρα, λίγο κάμε σε γιονάρα. Είχα κάνει παιδί, θα σε σκότωνα για τον αυτονιμό των επιούσεων. Ωραίος. Ωραία μπουδαράκι. Τι γίνεται! Το ξέρετε ότι ό,τι λέτε ακούγεται στη μίξη, ε. Κάνε κάτι, κάνε κάτι. Κάτσε εδώ, υγιεινή διατροφή. Πάμε για μόνο. Για να έχει εφόδια, ναι. Μόνο για μένα, ναι. Σε κάθαρα. Πάρεις το τέτοια, ρε. Αυτά κάτι κάλους από το στρατό που έχω πάρει στα πόδια. Δεν το πολύ ζήτησε το στρατό, ρε. Πριν 6 χρόνια, αλλά έχει κάνει πατούσα. Έχει κάνει δεύτερη κρούστα από κάτω, δεν έλεγα. Κάλους από το στρατό. Είχα κάτι μέρες φυλακή. Ξεκινήσαμε ανάβαση στα Μετέωρα. Πεζοπορία τελικά ψηφίσαμε αμάξι με τα πόδια. Συνεχίζουμε με τα πόδια για να δούμε και τη θέα. Να σας δείξω κιόλας. Ξεκινάμε την πορεία μας γύρω γύρω από τα Μετέωρα. Το δρόμο δεν τον ξέρουμε καλά, αλλά ελπίζουμε να μην χαθούμε. Περιβαλλοντική εκδρομή. Σημαντικό πάρα πολύ για όλους μας. Όχι σκουπίδια, ούτε στα βουνά, αλλά ούτε και στις θάλασσες. Καλό καλοκαίρι. Γιατρέ, για εξήγησε μας λίγο τι συμβαίνει. Μπροστά μας βρίσκονται δύο όπως φαίνεται μοναστήρια. Μπροστά επάνω στον απόκρημνο βράχο βρίσκεται η Μονή Ρουσάνου και από πίσω βρίσκεται η Μονή της Αγίας Τριάδος. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος γιατί μπορεί να είναι και μόνο η Μονή Ρουσάνου αυτή. Θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν είμαστε όλοι τόσο γυμνασμένοι. Παίρνω, μίτσε. Κάτσε ρε μαλάκα, μπορούμε να. Πέρα η ανάβαση, πρέπει να έρθείτε όλοι σίγουρα. Σίγουρα. Ε, ακούς το στούντιο εδώ ρε. Γιο, γιο. Όπως φαίνεται έτσι τώρα, μάλλα, βλέπεις. Το δρόμο. Μάλλα, τι δροσιά έχει. Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα σπήλαιο. Βλέπω ότι είναι από αυτή σπήλαιο. Από εδώ ερχόντουσαν με αρχή. Βλέπετε πάνω και τα χτίσματα που έχουν χτίσει. Είναι μία από τις πιο δύσκολες περιοχές στα Μετέωρα. Αλλά το ταξίδι συνεχίζεται. Top trip. Top trip, top trip. Top trip. Μέσα, μέσα. Ανέβα. Όταν μιλάμε για θέμα εξερεύνησης, εγώ είμαι αυτός, ο κατάλληλος. Δεν είσαι μόνος σου. Damn. Σκορπιός, μαλάκι, σκορπιός. Βρήκαμε το σπίτι μας για το βράδυ. Θα πάω να το εξερευνήσω τώρα. Εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ, μαζί θα πάμε. Θα πάμε. Ελάτε. Περιμένετε. Φύγετε.
Γίτα! Κοίτα, άλλο, αρνήθηκαν! Σου γάμι! Δεχόμαστε ατάκα από τα μυγάκια! Συνεχίζουμε, παιδιά. Πάμε να ανεβούμε στα μοναστήρια, στην κορυφή από τα μετέωρα. Πάμε και βλέπουμε. Άνθρωποι των σπηλαίων. Go. Δεν αγώνουμε, να πάμε σωστά. Κατάλαβες. Όχι, καθόλου άγχος. Μα την Παναγία, εγώ αυτά τα αγαπάω. Θα το βρούμε. Τέλειωνε, μωρή τρύπα. Πάμε. Δεν κάνει κανένα σαν λίγα καλά. Έμεινα με το παράπονο, λέω εμένα. Δεν θα με τραβήξει, δεν με λέει. Σκουπ, σκουπ, σκουπ. Βάλα μέσα. Γεια. Γεια. Ναι, αλλά τι να τους ευχαριστούμε. Πώς ξέρουμε και που πάμε ακριβώς. Δεν είναι καλά αυτό. Χόρεψε λίγο μαζί μας, πίσε κεφάλαιο κλειδώσου. Να πούμε. Εννοείται. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Από Λάρισα εσείς. Σήκω και λαχτάρισα ρε φίλε. Είναι παντού όλοι. Ερωτικά, επειδή είμαστε ορβανική λέσχη Καλαμπάγκας, δεν είναι πολύ καθαρίσαμε το μονοπάτι από σκουπίδια. Παρακαλώ, τα σκουπίδια στα σακή διάσωση που πετάτε τίποτα που θέλετε. Έχουμε καθαρίσει τα πάντα. Για να πάτε στα μοναστήρια, αν θα μπείτε μέσα στα μονοπάτια. Και πόση ώρα είναι περίπου τα μοναστήρια. Ανάλογα που σε προπατήσεις. Με το αμάξι όμως πάμε το... 30 λεπτά και πιο νωρίς. Μπορούμε να ανεβούμε και με το αμάξι όμως έτσι. Εννοείται, εντάξει, αλλά... Σε 30 λεπτά, σε 20 λεπτά. Ωραία, με τα πόδια. Τρέξιμο, λέει, με τρέλα. Σε 10 λεπτά. Λοιπόν, μόνο έχουμε αντόδρομο, ωραία. Τα σχέδια αλλάζουν, προχωράμε, δεν θα πάρουμε αμάξια, πάμε με τα πόδια.
άγγιξε. Λοιπόν, όχι, όπως καταλαβαίνετε για λόγους σεβασμού, ζητήθηκε από τα κορίτσια να φορέσουν τις φούστες. Σαν σαν Ισπανίδες μοιάζουν, έτσι, από την Παλένθια. Δεν το κάνεις, ξέρω πώς να το βάζω. Σαν κρυμία είναι, ρε. Έλα να δεις. Τσέκα, ρε. Ω, φίλε, τι λες τώρα. Καλώς ήρθατε στα Μετέωρα. Αυτό σου λέω πέθανε, πρέπει να πας για τη φόρα εσύ. Δεν πεθαίνει ποτέ ένας κουράς. Και γιατί είσαι απλό και έχεις σηκώσει τα πόδια πάνω σαν τα έργα. Έλα να δεις τι θα έχω, έλα να δεις τι θα έχω. Τι, τις καμπάνες. Έχει σήμα καμπάνα ο κουράς. Εδώ βλέπουμε τις υπέροχες κήπες που έχουμε. Αυτό είναι το μπαρέλι που υποτίθεται ότι φτιάχνανε κρασί εδώ πέρα. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ παλιό. 16ο αιώνα. 12.000 λίτρα. Το ξύλο εδώ πέρα έχει πάρει την κλίση, γυρνάει και εδώ πιάνει με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Α, το δούμε εδώ. Βέβαια έχουν τρυπήσει, έχουν βάλει ξύλο για κόντρα. Αλλά για να λυγίσει το ξύλο έτσι, πρέπει από ό,τι ξέρω εγώ που έχω διαβάσει να το βρέχανε, το τραβούσανε με σκοινιά να πάρει την κλίση και το βρέχανε συνεχώς επί μήνες μέχρι το ξύλο να αρχίζει να γυρίζει για να πάρει αυτή την κλίση. Γιατί άμα το δείτε όλα έτσι είναι. Μιλάμε για πάρα πολύ ύψος. Εδώ πέρα βλέπουμε το μοχλό που περιστρέφεται, ήταν για να ανεβάζουν τις προμήθειες επάνω, οι μοναχοί. Βέβαια τώρα δεν έχει, δεν πιάνει κάπου, το έχουν καταργήσει αυτό εδώ πέρα. Αλλά είναι μια πολύ παλιά κατασκευή και δείξει λίγο εδώ πέρα πάνω πώς πιάνει μέσα το ξύλο. Καλά, τώρα έχουμε τη νέα σύγχρονη τεχνολογία όπως μπορείτε να δείτε. Η εκδρομή μας σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Δεν θα συνεχίσουμε άλλο. Ελπίζουμε να σας άρεσε και να μπορέσουμε να σας δείξουμε πολλά μέρη και τοπία. Με σκοπό να έρθετε κι εσείς να το δείτε, είναι πολύ ωραία εμπειρία. Είναι καταπληκτικό, πολύ καλωστημένο και περιποιημένο. Και η θέα είναι απίστευτη. Μ' αρέσει, στάθηκε. Θέλω να πάει για μπάνιο. Γυρνάω που με έχω μαζί. Τα ακούμε τα παράπονα της. Μιαουρίζει. Δεν ξέρω ρε φίλε. Για μπανάκι. Τι έκανες χθες και δεν ήρθες τώρα, πες τώρα. Γιατί θα κάνει όλα τα να τελειώσω ωραία λέει η μέρα. Εννοείται. Σελάρα. Τι κάνεις. Έγινε χθένα.